σχέδιο έκτακτης μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από την Λαμπεντούζα, έθεσε σε εφαρμογή η ιταλική κυβέρνηση μετά την δραματική αύξηση στις αφίξεις τους τα τελευταία 24 ώρα. Μόνο σε ένα τριήμερο υπολογίζονται σε περισσότερα από 2.000 τα άτομα που έφτασαν με πλωτά μέσα από την Βόρεια Αφρική στο νησί νότια της Σικελίας, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες φιλοξενίας που υπάρχουν σε αυτό. Τον συντονισμό της όλης προσπάθειας έχει αναλάβει ο ειδικός επίτροπος για την διαχείριση του μεταναστευτικού, Βαλέριο Βαλέτη. Το σχέδιο που ετοίμασε προβλέπει την χρήση αεροπορικών μέσων, κυρίως όμως πλωτών του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, της Ακτοφυλακής και της Οικονομικής Αστυνομίας για τη μεταφορά μεταναστών και προσφύγων σε σειρά κέντρων παραμονής που βρίσκονται σε άλλα σημεία της Ιταλικής Χερσονήσου. Μόνο την Δευτέρα μεταφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο σε άλλες δομές 650 πρόσφυγες και μετανάστες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή συνεχίζονταν και οι νέες αφίξεις, ενώ ήδη πάνω από 1.000 άτομα παρέμεναν στην κλειστή δομή πρώτης υποδοχής της Λαμπεντούζα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός από τη μέγιστη χωρητικότητά της.